Χαίρετε. Έχει πολύ καιρό να σας δείξω τι γίνεται με τους κήπους και τις αυλάδες. Και σήμερα είπα να σας φτιάξω ένα σύντομο βίντεο, χαλαρωτικό ελπίζω, στο οποίο θα σας δείξω τις προόδους που έχω κάνει όσον αφορά τις εξωτερικές εργασίες. Τώρα στέκομαι στο σαλόνι. Εδώ βλέπετε είναι ο υπολογιστής, στον οποίο είναι ανοιχτό. Ναι, είναι ανοιχτό το βιβλίο. Ένα λεπτό να δείτε. Είναι ανοιχτό το βιβλίο. Είναι ανοιχτό ένα κεφάλαιο του βιβλίου και βρισκόμαστε στη σελίδα 81, το οποίο αυτό κεφάλαιο έχει μέχρι τώρα 21.449 λέξεις. Είναι ένα κεφάλαιο με πάρα πολλές λέξεις. Το οποίο που σας έχω πει, μου έχει βγει μυθιστορηματικό. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Εγώ ήδη έχω πάθει την πλάκα μου με το πώς γράφω. Φαντάζομαι ότι θα θέλει πάρα πολύ σημάδιμα αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω η επιμελήτρια μου τι ταμπλά θα πάθει. Δεν την έχω ενημερώσει ακόμη ότι έχω παρατηρήσει μία αλλαγή στον τρόπο γραφής. Θα το δούμε μετά. Ελπίζω, νιώθω ότι είναι για καλό. Το σαλόνι μας το θυμάστε, βλέπετε. Θα σας δείξω και τι άλλο κάνω εδώ στο σαλόνι πρώτη βγω στον κήπο. Εδώ είναι το σαλόνι. Κοιτάξτε, σαλόνι για ένα άνθρωπο που ζει μόνος του. Σας έχω ξαναδείξει. Εδώ είναι ο υπολογιστής. Εδώ βλέπετε είναι το ring light, το οποίο όταν κάνω βίντεο στο ανάβω για να φωτίζει το πρόσωπό μου. Ένα καλό σαλόνι σίγουρα θα έχει και ρούχα. Θα έχει και ρούχα για τις αλλαγές. Οι πίνακες το έχετε ξαναδεί. Και ναι, αυτή τη στιγμή που φτιάχνω αυτό το βίντεο, κάνω ένα διάλειμμα από το γράψιμο. Έχω ανάψει το σίδερο για να σιδερώσω ρούχα. Τα καλά νέα είναι ότι τα ρούχα που έχεις να σιδερώσεις όταν ζεις μόνος δεν είναι πολλά. Βεβαίως. Άρα έχουμε περίπου 3 λεπτά, 4, 5, πόσα μέχρι να ζεσταθεί το σίδερο. Για να ζεσταθεί το σίδερο πρέπει να σβήσει το μεσαίο κουμπί. Και αυτό το σίδερο, φίλες και φίλοι μου, το έχει κάνει δώρο η μάνα μου στον πρώτο μου το γάμο. Δηλαδή, είναι 24 ετών σίδερο και όμως επιβιώνει. Τελευταίως έχω αλλάξει το έχω πάρει στον κύριο που τα φτιάχνει και έχω αλλάξει αυτό το εξάρτημα, το τελικό του σίδερου, γιατί το είχα ρίξει κάτω και έσπασε, αλλά μια χαρά τα πάει. Και όπως βλέπετε, όταν ζεις μόνη στο σαλόνι σου, μπορείς να έχεις τα ανταλλακτικά της ηλεκτρικής σου σκούπας, να έχεις τη φυσούνα, να τα έχεις όλα αυτά, τα πλεκτικά σου και γενικά να είσαι ακατάστατη, ατσούμπαλη και να μην σε νοιάζει γιατί είσαι μόνη και δεν θα έρθει κανείς να δει τίποτα από αυτά που κάνεις. Εδώ είναι η γωνία που βλέπετε συνήθως. Αυτά τα χαϊμαλιά έχω αρχίσει να τα κρεμάω. Αυτό μου το έχει δώσει η Γιώτα, νομίζω. Αυτό μου το είχαν δώσει πέρσι σε μια ομιλία και αυτό είναι για τον καρκίνο του μαστού. Λοιπόν, πάμε στην πίσω αυλή που χθες το βράδυ, βεβαίως, να κλείξω λίγο το κλιματιστικό να μην κάνει φασαρία. Εχθές το βράδυ κατάφερα επιτέλους να καθαρίσω την πίσω αυλή. Την καθάρισα χωρίς νερό όμως, γιατί ήταν βαρύ να μεταφέρω νερό και δεν έχει βρύσει εδώ. Αυτή είναι η πίσω αυλή. Που είναι τα πεύκα. Τώρα βλέπω στο φως της μέρας πώς έχει εξελιχθεί η πίσω αυλή. Α, εδώ πέρα έχει χώμα γιατί έχει χώρο να φυτέψουμε κάτι. Αχ, δεν το είχα δει. Αυτά παθαίνεις όταν η ώρα μία το πρωί. Να, θα μπορούσαμε να φυτέψουμε κάτι εκεί. Αυτά παθαίνεις όταν η ώρα μία το πρωί σκουπίζεις χωρίς επαρκή φωτισμό. Όμως έχω μαζέψει όλα αυτά. Να, εδώ βλέπετε πίσω από το κλιματιστικό που ήταν αργά, ήταν βράδυ και δεν έβλεπα. Είναι αυτά, είναι φύλλα από τα πεύκα, είναι παλιά κουκουνάρια, τα οποία μυρίζουν σαν κομπόστ. Και βλέπετε δεν έχω καθαρίσει επαρκώς, γιατί ήταν σκοτεινά. Όμως έχω μαζέψει 5 σακούλες κήπου με χώμα, τις οποίες τις έχω με τη μία σακούλα που είχε μέσα φυτά με όριμους σπόρους, την πέταξα στα σκουπίδια, που είχε μέσα από αυτά τα ξερά τα αγριόχορτα, και τα υπόλοιπα τα έχω βάλει μπροστά, θα σας δείξω μετά, και τα έχω μαζέψει εδώ στις λεκάνες των πεύκων. Τελικά τα πεύκα μας είναι 4. 1, 2, 3 και αυτό είναι, ένα είναι αυτό που φαίνεται να έχει 2.
Αυτά τα καλύματα για τα κλιματιστικά τα έχω βάλει εκεί. Μου έχει πει ο ξάδερφός μου που είναι υπεύθυνος για τον κλιματισμό του σπιτιού που έρχεται να τα φτιάχνει ότι δεν είναι καλή ιδέα να τα βάζω πάνω από τα κλιματιστικά και θα σκεφτώ τι θα τα κάνω. Και πρώτη σκηνή και εκεί μπορούμε να φυτέψουμε κάτι, ίσως μια aloe vera, τώρα να σκεφτώ. Και βλέπετε που το σπίτι έχει πολλά επίπεδα. Αυτό είναι το χαμηλό επίπεδο, είναι το δωμάτιο που έκανα παλιά τα βίντεο. Μετά έχει πιο ψηλό επίπεδο που είναι η κουζίνα και το πνοδωμάτιό μου. Και εδώ είναι το πιο ψηλό επίπεδο ακόμη που είναι το σαλόνι. Και εδώ βλέπετε είναι βρεγμένο κάτω το χώμα γιατί είναι το σημείο που βγαίνει το νερό από το κλιματιστικό. Και γι' αυτό μύριζε και σαν κομπόστ ειδικά το χώμα που πήρα από εδώ. Και μια κλειφτή ματιά στο δωμάτιό μου. Το δωμάτιο μου δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο γιατί το δωμάτιό μας, το υπνοδωμάτιο μας είναι για ύπνο και πρέπει να είναι ξεκούραστο, ήσυχο, ήρεμο και να μην έχει πράγματα που αναστατώνουν τις αισθήσεις όπως πίνακες έντονοι, οι φωτισμοί έντονοι κλπ. Άρα αυτή είναι η θέα που βλέπω από το παράθυρο καθώς γράφω. Παίρνοντας ξανά από το σαλόνι βλέπουμε ότι ακόμη να ετοιμαστεί το νερό, να έχω βάλει μέσα ένα λίτρο γιατί έχω πολλά να σιδερώσω, αλλά όχι τόσο πολλά όπως τη φίλη μου την Ελένη την Παπαδοπούλη, που είχε σιδερώσει την Άρτα και τα Γιάννενα την τελευταία εβδομάδα και το ξέρω γιατί μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Εδώ έχω απλώσει και χθες το βράδυ, επειδή έγινε η επιχείρηση καθάρισμα πίσω κήπου και επανόρθωση μπροστινού, εδώ είναι τα γάντια κήπου τα οποία τα έχω πλύνει μαζί με τα αθλητικά παπούτσια που τα κάνει όλο λάσπες. Και αυτές τις πλαστικές τις παντόφλες, τα έχω πλύνει, έχω στο πλυντήριο ένα πρόγραμμα που είναι για 30 λεπτά στους 20 βαθμούς που κάνει για τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάναμε μπροστά. Ήταν μια καλή ιδέα να ανοίξουμε και την πόρτα. Λοιπόν, εδώ είναι η βεράντα μας. Υπάρχουν λίγα φύλλα γιατί χθες καθαρίσαμε όλα τα φύλλα από πίσω. Καθάρισαν εννοώ. Μόνη μου ήμουν, αλλά μιλάω στον πληθυντικό του... πληθυντικό της μεγαλοπρεπίας. Λοιπόν, από τα μαρούλια που είχα φυτέψει εδώ στη βεράντα δεν έχει επιβιώσει τίποτα. Ο μέτανος πάει και δεν πάει. Είπαμε έχει πάρα πολύ ζέστη. Αυτές είναι πολύ ωραίες γλαστούλες ξέβαθες που μου φέρει η Αριστονίκη. Μόλις φύγει αυτή η ζέστη, εγώ θα τις κάνω αυτές. Θα βάλω μέσα χώμα ωραίο, θα βάλω μέσα λαχανικά, θα τις φτιάξω αυτές. Είναι ακόμη εκεί τα εργαλεία μου πλυμμένα με ένα λάκι. Και η σφουγγαρίστρα μου πρέπει να φύγει από τον ήλιο γιατί θα σκάσει. Τη σφουγγαρίστρα την έφερε ο Ανδρέας εδώ στον ήλιο την μέρα που έκανε τη φωτογράφηση για να μην φαίνεται σφουγγαρίστρα. Του λέω βρε, κανονική νοικοκυρά είμαι σφουγγαρίστρα. Ναι, σφουγγαρίστρα έχω. Βλέπετε όλα αυτά τα ξερά τα φύλλα πέφτουν και μετά τα μαζεύουμε. Λοιπόν, χθες το βράδυ μετέφερα τα χώματα από την πίσω αυλή εδώ στην μπροστινή. Βλέπετε σε αυτό το σημείο που είχε χώμα σκληρό. Έχω αδειάσει δύο σακούλες χώμα, τις έχω ανοίξει και τις έχω πλύνει. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδική για κήπο. Νομίζω ότι δεν έχω φέρει μέσα πράγματα που μπορεί να φυτρώσουν αγριόχορτα, θα δείξει. Έχω βάλει αρκετό από αυτό το χώμα που μύριζε και σαν κομπόστ εδώ στη λεκάνη του Passion Fruit. Έχω βάλει και λίγο μέσα στις ντοματιές, λίγο. Τι, αυτές είναι οι δουλειές της νύχτας που τις βλέπει η μέρα και γελά. Εδώ βλέπετε οι μεγάλες ντομάτες, οι περισσότερες έχουν τελειώσει. Οι μικρές τώρα αρχίζουν δειλά-δειλά και βγάζουν. Επίσης έχω βάλει από αυτό το χώμα και στη λεκάνη της λεμονιάς, την οποία την έχω σκάψει και την έχω διανοίξει. Οι φράουλες μας δεν είναι ιδιαίτερα καρποφόρες, αλλά καλύτερα γιατί δεν κάνω εγώ να τρώω φράουλες. Μ' αρέσουν όμως που τις βλέπω. Τι γίνεται εδώ? Κάτι πάει χύμα αυτές. Ίσως έχουν καμιά αρρώστια, δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Μη μου κάνετε ένα σωρό παρατηρήσεις. Δεν πρόκειται να βάλω φυτοφάρμακα ή οτιδήποτε. Αυτή είναι η άλλη λεμονιά, η οποία παρόλο που είχε κλαδευτεί αγρίως από την ιδιοκτήτρια της, τώρα φαίνεται ότι έχει αρχίσει να παίρνει τα πάνω της. Αυτό που έβγαλε εδώ πρέπει να είναι παραπούλι. Παραπούλι, δεν το λέτε εσείς? Ξέρω το παραπούλι τι το κάνουν. Το φυτεύουν μάλλον. Αλλά δεν θα ήθελα από εδώ να βγαίνει. Θέλω να έχει λίγο ύψος, όχι πολύ. Μου είπαν ότι κοντούλα λεμονιά, έτσι δεν μου λέγατε? Τα χαλίκια είναι ακόμη εδώ, δεν έχει βρεθεί κάποιος χριστιανός να τα πάρει. Εδώ είναι οι καινούργιες ντοματιές που έχω φυτέψει δεύτερη σοδιά. Μόνο τρεις έχουν ψηλώσει. Οι άλλες
Προφανώς τις έχω υπερποτίσει ως υπερπαραγωγές που κάνω. Η δάφνη έχει μεγαλώσει. Ένα δέντρο που είχε εδώ ελιά, το οποίο θα σήκωνε τα πλακάκια, τα έχω καταφέρει και τα έχω εγκριζώσει. Βλέπετε το δυόσμο, με τίποτα δεν φεύγει. Ο δυόσμος έχει τρομερό ριζικό σύστημα. Εδώ είναι η γλιστρίδα, η οποία είναι άγρια και την φυλάω για τη σαλάτα. Δεν την έχω δοκιμάσει. Ελπίζω να τρώγεται, να μην δηλητηριαστώ. Και εδώ φαίνεται ότι οι πιπεριές μπορεί και να επιβιώσουν. Αυτές είναι οι πιπεριές. Και αυτές εδώ πέρα είναι αγκουριές. Έχει ένα μήνα που τα φύτεψα αυτά, αλλά τα φύτεψα πολύ αργά νομίζω. Πάντως τελευταίως έχουν αρχίσει να έχουν μία εξέλιξη. Τώρα θα δείξει. Και άλλη γλιστρίδα εδώ. Αυτή η περιοχή όλη που είναι από τα χαλίκια μέχρι εδώ είναι περιοχή που ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση το χώμα, γιατί ήταν τον Άιλον για 3 χρόνια. Εδώ κάτω από αυτό το βουναλάκι έχω χώσει κοπριά από κάτω και την έχω τσαπίσει. Του τσαπίσματος είναι αυτός ο κήπος του τσαπίσματος. Και θα σας δείξω και τις κολοκυθιές, οι οποίες έχουν φυτευτεί επίσης ένα μήνα πριν. Τώρα έχουν αρχίσει να πάρουν μία ανάπτυξη. Έχω βάλει και εδώ χώμα που έφερα από πίσω. Η Αριστονίκη έχει μία μεγάλη κολοκυθιά, η οποία ακόμη δεν της έχει κάνει καρπούς, μόνο φύλλα, μόνο ανθούς. Εδώ βλέπω ανθή είναι αυτή. Πρέπει να διαβάσουμε για τις κολοκυθιές, να μάθουμε τι χρειάζεται για να κάνουν καρπούς. Μήπως χρειάζεται να έχει και αρσενικό και θηλυκό. Δεν ξέρω. Τώρα για αυτά τα παραπούλια που έχω κόψει, με το δάχτυλο τα κόψει, δεν κοπεί. Που έχω κόψει από τη λεμονιά, αναμένω να μου πείτε μήπως πρέπει να τα βάλω μέσα σε νερό ή να τα πετάξω, δεν γίνονται τίποτα. Έχω ακούσει όμως, νομίζω το παραπούλι δεν είναι έτσι που φυτεύεται. Διαφορετικά γίνεται. Άστε το. Δεν είμαι ειδική, μαθαίνω. Είναι η ενασχόλησή μου η εντελώς ερασιτεχνική. Εδώ είναι τα λολορόσο, τα οποία ποτίζονται, αλλά δεν παθαίνουν τίποτα, δεν μεγαλώνουν. Δεν είναι καιρός για μαρούλια, προφανώς. Να βρούμε και μια ωραία σφίκα, δεν θα την πειράξουμε, θα μας πειράξει. Και εδώ έχω φυτέψει κρεμμυδάκια σπριγκάνιονς, αλλά δεν τα βλέπω να ευδοκιμούν, γιατί λάθος εποχή τα έχω φυτέψει, δεν πειράζει. Trial and error. Να, τα ντοματίνια μπορεί να μαζέψω 20 τη μέρα, έτσι. Είμαστε σε φάση που δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγική. Οι βασιλικοί έχουν φυτρώσει. Τώρα αυτοί εδώ έχουν κάνει και λουλούδια και θα μου προκαλέσει αλλεργία το λουλούδι. Πρέπει να φύγω από εδώ. Να, αυτή η ντοματιά έχει ανθούς. Νομίζω είναι ντοματίνια. Ελπίζω να είναι ντοματίνια. Και βλέπετε αυτή εδώ είναι ντοματιά Ρωμά και έχει αρχίσει να έχει κάποιες ντομάτες. Αυτές είναι πέτρες που έχω μαζέψει από διάφορα σημεία του κήπου. Να είναι ένα passion fruit το οποίο είναι λιωμένο, θα πεταχτεί. Βλέπετε το passion fruit είναι κατάφορτο. Θα δείξω και το χρώμα που έχει κανονικά ένα passion fruit όριμο. Όλα αυτά είναι ανώριμα. Αυτό είναι λιωμένο, γιατί έπεσε ανώριμο και έμεινε στον ήλιο. Και πάμε, βλέπετε τι ωραίο πίνακα έχω τόσα στην κουζίνα. Και νομίζω ότι έχω εδώ, από εδώ είναι ο δρόμος για το δωμάτιο της Κυριακής, γι' αυτό λέει it's my room. Αυτό είναι ένα passion fruit το οποίο είναι σχετικά όριμο. Και είναι καλή ιδέα να το κόψω να δούμε τι γεύση έχει. Δεν ξέρω πώς θα είναι αυτό το passion fruit, γιατί έχει μέρες που δεν έχουν βγει όριμα passion fruits. Μπορεί και να είναι μάπα, γιατί δεν είναι εποχή. Λοιπόν, το πλένουμε το passion fruit. Συνήθως είναι πιο σκούρο καφέ. Το κόβουμε στη μέση. Και έχουμε 2 κουπάκια. Και μετά παίρνουμε ένα κουταλάκι του γλυκού. Παίρνουμε το υγρό που είναι μέσα. Είναι σπόρια με υγρό. Μελόρο. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι ωραίο. Αυτό μόνο του έχει βρεθεί. Ενώ ότι άγουρα. Θα το φάω και το άλλο. Πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα θα κάνω κάτι, κάνω μια δοκιμή, να βρω ένα από αυτά που νομίζω πως είναι λιωμένο, να δω πως είναι. Πήγα ξανά έξω και επέστρεψα και έχω βρει ένα, το οποίο μου φαίνεται πως είναι λιωμένο. Από τον τρόπο που το βλέπω, το νιώθω. Έπεσε άγουρο και πρέπει να έχει φάει και νερά που ποτίζω.
Θα το κόψω στη μέση να δούμε. Δεν θα το δοκιμάσω αν δεν είχε καλή. Πρέπει να είναι άγουρο αυτό. Άμα είναι άγουρο θα είναι πολύ πικρό. Κι όμως είναι ωραίο. Κόρη μου, τσιτάνε να το πετάξω. Πολύ ωραίο. Ψάξτε online. Να το. Μόλις έχω σπάσει τη διαιτά μου, δικαιούμαι ένα φρούτο τη μέρα. Εντάξει, αυτά μετρούν μια μισό το καθένα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όσοι ρωτάτε τι γεύση έχει, η γεύση του είναι παρόμοια με του μάγκο. Έχει τροπική γεύση δηλαδή. Είναι παρόμοια με μάγκο, με παπάγια, τέτοιο στυλ. Έχουμε φάει και το φρούτο μας. Βεβαίως. Σας δείξω και λίγο τι. Βλέπετε και τις ακαταστασίες μου, τις ασυγυρισίες μου. Εντάξει, μόνη μου είμαι, κανείς δεν... Α, να σας δείξω κάτι άλλο. Αυτές τις μέρες έχω αναδιοργανώσει και τις φωτογραφίες αρκετά. Έχω φτιάξει αυτό το ράφι το οποίο ήταν πεσμένο. Το έχω φτιάξει με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι και ιδιαίτερα κομψός, αλλά άμα το δεις έτσι δεν το βλέπεις πως το έχω φτιάξει. Επειδή ο τείχος είναι ανώμαλος και όταν είχε μπει το ράφι έπεφτε και ήταν μπροστά κάτω. Έτσι και εγώ έκανα κάτι εντελώς άκομψο, έβαλα σπονδυλάκι από κάτω για να το κρατήσω. Είπαμε το σπίτι μας δεν είναι πρεπός, οπότε δεν πειράζει αν είναι και κάπου. Βλέπετε και την ώρα, 1:30. Λοιπόν, έχω βάλει άλλες φωτογραφίες, είναι η Κυριακή και εγώ. Αυτή η φωτογραφία είναι πειραγμένη με Photoshop. Μας έβαψε η φωτογράφος χωρίς να το θέλουμε. Αυτή είναι η Κυριακή και ο Λάζαρος προπενταετίας. Αυτοί είμαστε το τρίο προπενταετίας. Αυτός είναι ο Λάζαρος 2 ετών. Αυτή είναι η μεκαρίτισσα εξαδέρφη μου η Ραφαέλα. Μια φωτογραφία. Μωρό μου. Η φωτογραφία ήτανε... Λοιπόν, αυτή είναι η φωτογραφία του γονέα μου. Εκεί πάνω είναι φωτογραφία της Κυριακής και μου, παλαιότερη. Ζουμάρω. Φωτογραφία του Λάζαρου μερικών μηνών. Κυριακή και ο Λάζαρος σε ένα από τα πολλά σπίτια που νοικιάζαμε στη ζωή μας. Η Κυριακή και ο Λάζαρος στον υπηαγωγείο και ο Λάζαρος στον υπηαγωγείο. Και εδώ έχουμε και άλλες φωτογραφίες. Η Κυριακή βρέφος. Την είχε βγάλει ο Ανδρέας ο Εύζωνας, ο φωτογράφος, ο Παφίτης, ο οποίος δυστυχώς έχει φύγει αυτές τις μέρες η αιωνία του μνήμη. Αυτή είναι η Κυριακή και ο Λάζαρος σε ένα μοντάζ δικό μου. Είμαι εγώ με την Κυριακή σε μία κρουαζιέρα που είμαστε σαν τυφλοπόντικες και στην ίδια κρουαζιέρα και ο Λάζαρος και εγώ. Και με ρωτάνε γιατί βάζω αυτές τις φωτογραφίες που δεν φαινόμασταν καλά. Τους λέω τις βάζω γιατί φαινόμουν εγώ καλά το 9. Και έχω βρει επιτέλους τη φωτογραφία που ταιριάζει να μπει σε αυτό το frame. Το είχα αγοράσει, ξέρω εγώ από τον Τζάμπο νομίζω, 2 ευρώ. Λέει, live, you were born to be real, not to be perfect. You are here to be you, not to live someone else's life. Ζήσε. Έχεις γεννηθεί για να είσαι αληθινή ή αληθινός, όχι για να είσαι τέλειος. Είσαι εδώ για να είσαι ο εαυτός σου, όχι να ζεις τη ζωή κάποιου άλλου. Και φυσικά εδώ πέρα έχω βάλει τη φωτογραφία, η οποία σας την έχω βάλει και στην κοινότητα. Είναι μια φωτογραφία μόλις ένα μήνα μετά που χωρίσα το 2001. That was the new me. Άλιστα. Αυτά. Με την περιδιάβαση στον κόσμο μου. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που με έχει απορροφήσει και με έχει κάνει να χαθώ από εσάς είναι η συγγραφή. Η οποία συγγραφή, παρόλο ότι με απομακρύνει από εσάς, με φέρνει πιο κοντά σας. Γιατί είμαι σίγουρη ότι διαβάζοντας το βιβλίο θα έρθουμε πιο κοντά και πραγματικά νιώθω έμπνευση και φώτιση με τη βοήθεια του Θεού. Είπαμε μια θρησκέλα, δεν είμαι άθεη. Και να το σίδερο! Το σίδερο είναι έτοιμο. Άρα, ήρθε η ώρα για σιδέρωμα. Τι κάνετε εσείς όταν σιδερώνετε? Εγώ παρακολουθάω βίντεο στο YouTube που τα σιδερώνω. Εσείς παρακολουθείτε το κανάλι μας και όταν παρακολουθείτε το κανάλι μας βάζετε like στα βίντεο. Γιατί μαθαίνουμε τελευταίως ότι πρέπει να βάζουμε likes έτσι. Τώρα στα γεράματα μαθαίνουμε και γράμματα. Σας αγαπώ πολύ. Φιλιά και να νιώθετε άνετα μέσα στα σπίτια σας. Τα σπίτια σας να είναι λειτουργικά. Να είναι χρηστικά, να είναι σπίτια που ζουν άνθρωποι και όχι σπίτια βιτρίνες. Να ζούμε μέσα στα σπίτια μας. Σας αγαπώ.